Με θέμα και πάμε αμέσως στο στούντιο που φιλοξενούμε τη συγγραφέα Μάγδα Κισοούδη για το βιβλίο «Ποιος χτυπούσε τον τζάμι την πρωτοχρονιά». Την έχουμε μαζί μας στο στούντιο, όπως είπα και πριν. Θα μιλήσουμε για ένα πολύ ευχάριστο θέμα, ένα βιβλίο πολύ ωραίο. Έρχονται και γιορτινές μέρες τώρα. Δύο λόγια για το βιβλίο σας. Τι πραγματεύεται για να μάθει και ο κόσμος, για να ακούσει, για να μπορέσει να το διαβάσει. Καλησπέρα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την φιλοξενία. Mm-hmm. Το παιδικό μυθιστόρημά μου, «Ποιος χτυπούσε το τζάμι την πρωτοχρονιά», πραγματεύεται την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη. Υπάρχει, δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης, αναρωτιέται η μικρή Αγγελικούλα, η ηρωίδα του βιβλίου, και ψάχνει να βρει την αλήθεια. Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης της αλήθειας, εξελίσσονται διάφορα γεγονότα, τόσο στο σπίτι της, στην οικογένειά της, όσο και στο σχολείο της με τους συμμαθητές της. Τελικά ανακαλύπτει την αλήθεια, φτάνει στην αλήθεια, στεναχωριέται, θυμώνει, απογοητεύεται, αλλά με ένα μαγικό τρόπο που περιγράφεται στο βιβλίο, τελικά ενώ μαθαίνει την αλήθεια, συνεχίζει να πιστεύει στον Άγιο Βασίλη. Κύριε Κισοούδη, ποιο είναι το μήνυμα του βιβλίου αυτού προς τα μικρά παιδιά που το διαβάζουν, αλλά και στους μεγαλύτερους που το πάρουν στα χέρια τους? Το βιβλίο δεν έχει μόνο ένα μήνυμα, θα έλεγα. Είναι πολλά τα μηνύματα που θα πάρουν τα παιδιά διαβάζοντάς το. Να πούμε ότι διαβάζοντάς το θα γνωρίσουν την αξία της αγάπης, της καλοσύνης, της προσφοράς, της αλληλεγγύης, της πίστης στον εαυτό τους, τη σπουδαιότητα της οικογένειας και της πραγματικής φιλίας. Πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα αυτής της ιστορίας και υπήρξε κάποια αφορμή για να φτάσουμε σε αυτό το βιβλίο τελικά? Πραγματικά υπήρξε μία αφορμή. Ήταν το ότι η κόρη μου μεγάλωνε και έπρεπε κάποια στιγμή να μάθει την αλήθεια, να καταλάβει το τι ακριβώς συμβαίνει. Τότε αγχώθηκα και φοβόμουν μη στεναχωρηθεί, μην κλονιστεί η εμπιστοσύνη της στο πρόσωπό μου. Και επομένως μου γεννήθηκε η ιδέα να δημιουργήσω αυτή την ιστορία. Και τελικά τη δημιούργησα όχι μόνο για εκείνη, αλλά και για όλα τα παιδιά. Ένα άγχος πάντως που έχουν όλοι οι γονείς, αλλά και τα παιδιά όταν πλέον μαθαίνουν την πραγματική, την αλήθεια μάλλον για την ύπαρξη του Άγιου Βασίλη. Είναι ένα πολύ καλό βιβλίο το οποίο μπορεί κάποιος να μάθει την πραγματική αλήθεια και να πραγματικά να δώσει κάποια μηνύματα. Γιατί όμως θα επιλέξει κάποιος γονιός αυτό το βιβλίο για τα παιδιά του, πείτε μας εσείς? Όπως προαναφέραμε, γιατί τα παιδιά θα εισπράξουν όλα αυτά τα θετικά μηνύματα. Από την άλλη θα τους βγάλει από τη δύσκολη θέση να δώσουν οι ίδιοι κάποια μονολεκτική απάντηση για το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει Άγιος Βασίλης. Και από την άλλη, γιατί δίνεται στα παιδιά βάση όχι στα υλικά πια πράγματα, δηλαδή στα δώρα που έχει ο Άγιος Βασίλης στο σάκο του, αλλά στις ανθρώπινες σχέσεις και στα συναισθήματα. Τελικά εσείς πιστεύετε στον Άγιο Βασίλη? Τι... Εγώ πιστεύω στον Άγιο Βασίλη, τελικά, αλλά με μια διαφορετική έννοια, με την έννοια της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Δηλαδή το καλό που κάνουν οι άλλοι προς εμένα, αλλά και το καλό που κάνω εγώ προς τους άλλους. Και να ρωτήσω κάτι άλλο πάνω στο βιβλίο, για τον τίτλο μιλάοντας πάντα. Τελικά ποιος χτύπησε το τζάμι την πρωτοχρονιά? Αυτό να το αφήσουμε σαν μία έκπληξη, mm-hmm, να διαβάζοντας το βιβλίο να ανακαλύψει κάποιος ποιος χτυπούσε το τζάμι την πρωτοχρονιά. Να πούμε όμως ότι αυτός που χτυπούσε το τζάμι την πρωτοχρονιά σίγουρα μέσα του είχε αγάπη και πολύ καλοσύνη. Τελικά να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε το παιδικό βιβλίο στην Ελλάδα, επειδή έχετε γράψει ένα παιδικό βιβλίο, έχει μέλλον? Οφείλουμε να έχει μέλλον το παιδικό βιβλίο. Ζούμε πραγματικά σε μια πολύ δύσκολη ψηφιακή εποχή. Το βλέπουμε όλοι. Είμαστε όλοι μπροστά σε οθόνες, στα κινητά, στα τάμπλετ, στους υπολογιστές. Γι' αυτό πρέπει όλοι μας να προσπαθήσουμε να έχουμε μια θέση στη ζωή των παιδιών το παιδικό βιβλίο. Αρκεί να αναλογιστούμε και τα ωφέλη που έχει ένα παιδί από την παιδική λογοτεχνία. Είναι παράθυρο στην φαντασία του, στη σκέψη του, στην κρίση του, στην προσοχή του. Εμπλουτίζεται το λεξιλόγιο του, οι γλωσσικές του ικανότητες. Επομένως, νομίζω αν αναλογιστούμε όλα αυτά τα ωφέλη, τότε σίγουρα θα βάλουμε το παιδικό βιβλίο και γενικότερα το βιβλίο στη ζωή τη δική μας και του παιδιού μας. Επειδή μιλάμε, κυρία Κισοούδη, για ένα παιδικό βιβλίο και μιλάμε για Χριστούγεννα, δεν μπορούν να λείπουν και τα τραγούδια. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που συνοδεύεται με αυτό το βιβλίο? Ναι, θα λέγαμε ότι είναι το δώρο που έχουμε στο βιβλίο. Είναι ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το οποίο ήθελα να υπάρχει στο βιβλίο. Κατάφερα, έγραψα τους στίχους. Ο σύζυγός μου, ο Γιώργος Αυλονίτης, έγραψε τη μουσική και έκανε την ενορχήστρωση. Η κόρη μου, η Χαρά Αυλονίτη, μαζί με την ανιψιά μου, την Χριστίνα Χατζηπαναγιώτου, το τραγούδισαν. Όπως βλέπετε, είναι μια οικογενειακή υπόθεση. Μιλάμε για Χριστούγεννα, οπότε και η οικογένεια παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Σίγουρα. Ακριβώς. Συνδυάζονται αυτά τα δύο. Βεβαίως. Και στο βιβλίο, όπως είπαμε, υπάρχει και το μήνυμα της σπουδαιότητας της οικογένειας. Κυρία Κισοούδη, να ρωτήσουμε και κάτι σχετικά με τα βιβλία. Είστε μια γυναίκα, μια μητέρα, η οποία έγραψε ένα παιδικό βιβλίο, ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Υπάρχει τρόπος ώστε τα παιδιά, στην Ελλάδα κυρίως, να αγαπήσουν το βιβλίο
και τι στείνετε εσείς στους γονείς να κάνουν ώστε να τα παιδιά από πολύ μικρή ηλικία να μπορέσουν να δώσουν στα παιδιά τους να καταλάβουν ότι το βιβλίο είναι κάτι ωραίο, κάτι που τους βοηθάει να βελτιωθούν στην ενήλικη ζωή τους και να τους δώσει πολλά εφόδια για το μέλλον φυσικά. Έχουμε πραγματικά μεγάλο μερίδιο ευθύνης εμείς οι γονείς για το τι θα κάνουν τα παιδιά μας όσον αφορά την μάθηση. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να μας μιμηθούν, δηλαδή να διαβάζουμε και εμείς μέσα στο σπίτι, ώστε αργότερα τα παιδιά να μας μιμηθούν και να διαβάζουν και εκείνα. Να τους πηγαίνουμε σε χώρους όπου ζει το βιβλίο, δηλαδή να μπορούμε να τα γράψουμε σε μια δημοτική δανειστική βιβλιοθήκη. Είναι πολύ απλή η διαδικασία και με αυτόν τον τρόπο τα κατευθύνουμε προς το βιβλίο και την μάθηση. Επίσης να πηγαίνουμε σε εκθέσεις βιβλίων ή και σε ένα βιβλιοπωλείο ακόμη, να σταθούμε εκεί όπου υπάρχουν, που πωλούνται τα παιδικά βιβλία και να ξεφυλίζουμε μερικά από αυτά. Όλα αυτά νομίζω συντελούν ώστε τα παιδιά σιγά σιγά να αγαπήσουν το βιβλίο και τη μάθηση. Πολύ ωραία συζήτηση. Μπορούσαμε να μιλάμε πολλές ώρες. Mm-hmm. Δεν έχουμε το χρόνο δυστυχώς. Να μου επιτρέψετε όμως να ευχαριστήσω και τις εκδόσεις Γράφημα. Mm-hmm. Κυκλοφορεί λοιπόν το βιβλίο από τις εκδόσεις Γράφημα. Να ευχαριστήσω τον Γιάννη Τσαχουρίδη που πίστεψε στην ιστορία και με εμπιστεύτηκε. Τη Θάλια Φωτάκη που είχε την επιμέλεια του βιβλίου και την εικονογράφο Δωροθέα Λούκρη. Στο τέλος άφησα την φίλη μου Κωνσταντίνα Συριώδη, η οποία διάβασε πρώτη την ιστορία, την αγάπησε και έτσι μου άνοιξε την πόρτα στις εκδόσεις Γράφημα. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς να προτείνουμε σε όλους τους φίλους και μικρούς και μεγάλους να διαβάσουν αυτό το βιβλίο, να δουν και ποιος χτυπάει τελικά το τζάμι την πρωτοχρονιά. Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.